Αυτό είναι και ο λόγος του συν πλην 30% της απόκλησης που δίνει, ούτως ώστε να πάει σταδιακά να υπάρχει μια ανοχή εκ μέρους της πολιτείας με βάση τον νόμο συν πλην 30% να μην συμφωνούν οι προσυμπληρωμένες με την πραγματική δήλωση, να υπάρχει μια απόκληση σε αυτό. Και ότι μας είπε, Βασίλη, ότι για το πρώτο χρονικό διάστημα και λίγο παραπάνω να υπάρχει, προφορικά όμως μας το είπε, δηλαδή και 40 να υπάρχει και λοιπά και 50, δεν θα γίνει τίποτα μέχρι να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση. Προφορικά αυτά όμως. Έτσι. Και για το panic button. Για το κουμπί πανικού, ας πούμε, ότι χρησιμοποιήστε το, αλλά και πολύ γιατί θα έρθουν για άλλο. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή, υπό την ναι. Τα προβλήματα My Data. Είπαμε ότι τα προβλήματα του My Data συνεχίζονται και η δουλειά των λογιστών φοροτεχνικών παραμένει δύσκολη και επίπονη. Τα προβλήματα διακρίνονται σε θεσμικά, σε προβλήματα που ακόμη παραμένουν άλυτα και σε προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη λειτουργία My Data. Ένα θέμα έχουμε πει, δεν έχει λυθεί. Το θέμα των εξουσιοδοτήσεων των λογιστών και μάλιστα των μισθωτών λογιστών. Υπάρχουν σε εταιρείες λογιστές που είναι μισθωτοί. Μπράβο. Του το θέσαμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα αυτό. Σημείο δεν το είπε στον κύριο στον ιδιαίτερο του, έτσι. Του είπαμε, δεν έχει λυθεί το θέμα των εξουσιοδοτήσεων των λογιστών και μάλιστα των μισθωτών. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και ζητείται η παρέμβαση του φορέα μας από μεγάλες εταιρείες για τη μη δυνατότητα χαρακτηρισμού των ταπανών στην πλατφόρμα MyData. Δεν μπορεί δηλαδή ο Σπύρος που είναι λογιστής μισθωτός να χαρακτηρίσει την πλατφόρμα MyData. Σωστά. Σωστά. Ποιο είναι αυτό το επαγγελματία αυτό μέσω της πλατφόρμας που ναι. Όχι μόνο ο μισθωτός και ο ελεύθερος επαγγελματίας που είναι εξουσιοδοτημένος από την επιχείρηση. Σωστά. Δεν μπορεί να χαρακτηρίσει. Σωστά. Λοιπόν, και του είπαμε ότι το τμήμα προστήρησης της ΑΔΕ είχε πει σε αυτά τα ερωτήματα όταν τα θέσαμε ότι πρέπει να απευθυνθείτε σε εξωτερικό λογιστή, είχε πει. Αυτή ήταν η απάντηση της ΑΔΕ. Εμείς είπαμε τώρα να το λύσει με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε εμείς στο οικονομικό μελητήριο ότι είναι μισθωτή, να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Για τον ετεροχρονισμό των εξόδων, μας είπε ότι είναι λυμένο. Δηλαδή, μπορείς να πας μετά από 2-3 μήνες, 4 κλπ. Να το καταχωρήσεις και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αρκεί να μην στο ίδιο έτος και να μην πάει σε επόμενο έτος. Του θέσαμε το ζήτημα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ετεροχρονισμό των εξόδων. Και να το κάνω λίγο πιο απλά για τους επιχειρηματίες εδώ κλπ. Πάμε σε λίγο τεχνικά θέματα. Να ξέρετε όμως τι συζητήσαμε. Γιατί εσείς αυτά τα αντιμετωπίζετε μαζί με τους λογιστές. Να μην έρχεστε σε προστριβές. Ωραία, όμως πάντα λες τι συζητήσαμε. Ναι. Το αποτέλεσμα πλήρω. Δηλαδή, τι γίνει στη συζήτηση. Ναι, ναι. Ακόμα τίποτα. Δεν πρέπει να επανέλθουμε. Θα πρέπει να επανέλθουμε. Ναι, ακυρώσεις τιμολογίων. Είπαμε για τις ακυρώσεις τιμολογίων. Όταν μια επιχείρηση ανεβάσει το MyData το τιμολόγιο και η άλλη επιχείρηση το αποδεχτεί και το χαρακτηρίσει, θα πρέπει να μην μπορεί η πρώτη επιχείρηση να το ακυρώσει, διότι αν το ακυρώσει και το ξαναναρτήσει με άλλο mark, τότε είναι πολύ πιθανό να χαρακτηριστεί και δεύτερη φορά από αυτόν που το παρέλαβε. Του προτείναμε λοιπόν και είπε θα το δει, έτσι, τα σημείωσε αυτά, είναι σημειωμένα. Του προτείναμε να μην γίνονται ακυρώσεις μετά το χαρακτηρισμό του τιμολογίου από αυτόν που το παρέλαβε, αλλά τροποποιήσεις μόνο. Εντάξει.